οι σκέψεις είναι ένα μυστικό το οποίο προήλθε από την ελληνική ευφυΐα εξωτερικεύθη στην ελληνική φιλοσοφία στην ελληνική παιδεία στην ελληνική λογοτεχνία δια της πλουσιωτάτης ελληνικής γλώσσας η οποία αποτελεί ένα τεράστιο κτήμα του ανθρώπινου πολιτισμού όχι μόνο του ελληνικού του ανθρώπινου πολιτισμού διότι εάν αφαιρέσετε από όλες τις γλώσσες του κόσμου τις λέξεις με την ελληνική ρίζα θα τους μείνουν μόνο οι παραστάσεις. Έννοιες, ιδέες, αξίες, ποιότητες δεν θα τις έχουν ποτέ. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα όλες οι επιστήμε στηρίζονται σε μια επιστήμη που λέγεται λογική. Αυτή η λογική διαπερά όλα στα επιστήμας και βάσει αυτής προχωρούν όλα επιστήμε. Χωρίς τη λογική δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μία επιστήμη. Αυτή τη λογική την εφήβρον και την εξήλυσαν οι αρχαίοι Έλληνες όπως την έγραψε ο Αιστοτέλης σε πέντε βιβλία του που όλα μαζί αποτελούν το λεγόμενο όργανο. Από τότε ουδέν προσετέθη εις την λογική. Έχουμε τα ομολογία μεγάλων επιστημόνων, όπω ο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Φάρινγκτον, ο καθηγητή του Πανεπιστημίου και πρόεδρο τη Οξφόρδη, Μπόουρα, όπω είναι ο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ε, ε, Λίβιγκστον. Όλοι αυτοί έχουν γράψει βιβλία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, τα οποία δυστυχώ είναι άγνωστα στην Ελλάδα και τα οποία αποδεικνύουν την ελληνική υπεροχή. Η ελληνική υπεροχή. Αναφέρεται σε δύο τομείς. Στον δυναμισμό του έθνους που εκφράζεται με τις πολυ... πολεμικές του αρετές και στο δυναμισμό του πνεύματός μας το οποίο εκφράζεται με τον πολιτισμό τον οποίο δημιουργήσαμε. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά διότι το αποδεικνύει η ίδια ιστορία, υπήρξαμε λαός κυρίων. Υπήρξαμε λαός ο οποίος πραγματικά εφώτισε την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα σε σοβαρά βιβλία από σοβαρούς επιστήμονες οι οποίοι αναγκάστηκαν να ομολογήσουν αυτό που είπε ο Μέγας Γκέτε. «Δασκαλί μου είναι οι Έλληνες». Έχουμε την περίφημη δήλωση «Τι θα ήταν ο κόσμος εάν δεν υπήρχε Ελλάς» και καταλήγουν στο συμπέρασμα, δεν θα ήταν τίποτε. Και αν δεν υπήρχε η Ελλάς, είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχε και η Ευρώπη. Αναφερόμεθα στην Ευρώπη, αναφερόμεθα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν έχουμε εμβαθύνει εδώ στην Ελλάδα πού οφείλεται και εις τι συνίσταται αυτός ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ποιος ξέρει για τον Αγίνωρα και την Τηλέφασα, για τα παιδιά του, τον Κάδμο, την Ευρώπη την, τον Κίλικα, τον Φίνικα. Δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Απλώς ε, τα περνάνε έτσι αφιψηλού. Η Ευρώπη σαν πολιτική έννοια συνελήφθη το πρώτον από τους Έλληνες. Εάν διαβάσετε την ιστορία του Ηροδότου στο 8ο βιβλίο όπου περιγράφει τα γεγονότα μετά την νίκη των Ελλήνων στη Ραυμαχία της Αλαμίνος κατεδίωξαν τον περσικό στόλο, ο οποίος ήδη είχε φύγει και πήγαινε στον Ελίσποδο και σταμάτησαν στην Άνδρο, όπου έγινε μία συζήτηση στην αβαρχίδα του Ευρυβιάδου, του Ναυάρχου της Σπάρτης, μεταξύ αυτού και του Θεμιστοκλέους. Και συνεζήτησαν το θέμα να σπεύσουμε εις τον Ελίσποδο, να καταστρέψουμε τα γέφερας για να εγκλωβίσουμε τους πέσα εδώ στην Ελλάδα ή να του αφήσουμε να φύγουν. Ο Θεμιστοκλής είπε να πάμε να του εγκλωβίσουμε, να κλείσουμε την Ασία εδώ στην Ευρώπη. Ο Ευρυβιάδης τον οποίο έχουν κατηγορήσει ότι δεν είναι το ευφυή απέναντία ή το ευφυέστατο, ούτε έγινε το επεισόδιο το πάταξον με πάντα, άκουσον δε τα οποία λένε όλα αυτά είναι αναλυθεί Υπάρχουν τα ιστορικά κείμενα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό μου. Ο Ευρυδιάδη ανέπτυξε. Δια πρώτη φορά σε σύγγραμμα την πολιτική ιδέα της Ευρώπης και είπε ότι δεν συμφέρει Θεμιστοκλή να καταστρέψουμε τις γέφυρες και να μην φύγουν οι Πέρσε διότι είναι ένα εκατομμύριο πλέον στρατός οι οποίοι θα μείνουν εδώ και θα αναγκαστούν μέσα στην απελπισία και στην πείνα να πολεμήσουν και υπάρχει κίνδυνο του λέει και άλλα έθνη της Ευρώπης, μιλάει για έθνη της Ευρώπης ο Ευρυδιάδης, Σήμερα οι κοινωνιολόγοι εδώ στην Ελλάδα διδάσκουν ότι ο όρος έθνος δημιουργήθηκε μετά το 1789, δηλαδή μετά την Γαλλική Επανάσταση, ενώ είναι αναλυθές, το αναφέρει ο Ευρυβιάδης, τα έθνη αναφέρονται και στον Όμηρο. Λέγει λοιπόν ο Ευρυβιάδης, μπορεί να συμμαχίσουν με τίποτα ευρωπαϊκά έθνη και αυτά να μας επιτεθούν. Γι' αυτό το λόγο άστο να φύγουν ούμε νέιν, να μην μείνουν εν τη Ευρώπη, να μην μείνουν στην Ευρώπη. Μιλάει για την Ευρώπη και μιλάει για έθνα της Ευρώπης. Βεβαίως τα έθνη αυτά της Ευρώπης, τα έθνεα όπως θα έλεγε ο Βρυβιάλης, τότε ήσαν ασήμαντοι λαοί οι οποίοι φυσικά δεν είχαν κάποιο πολιτισμό. Και συμφώνησε ο Θεμιστοκλής και τους άφησε να φύγουν. Αυτό το κείμενο δυστυχώς δεν το έχουμε δώσει και είναι πολύ μεγάλο κείμενο, εγώ σας είπα δύο λόγια, δεν το έχουμε δώσει από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Ευρωπαίους, να του πούμε, ελάτε εδώ, μιλάτε για Ευρώπη. Ποιο θα είπε, εσείς θα είπατε για την Ευρώπη ή εμείς. Και όταν δημιουργήθη η Ευρώπη, από ποιους δημιουργήθη. Δεν δημιουργήθη από τους τοπικούς λαούς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, γιατί, διότι δεν είχαν κανένα πολιτισμό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε στο 900 μετά Χριστό βεβαίω. Είναι η εποχή κατά την οποία είναι αυτοκράτορ της ε, ε, Βυζαντινής αυτοκρατορίας μας ο Νικηφόρος Φωκάς. Ε, μεγάλος στρατηγός και επιφανής αυτοκράτορ. Σε αυτόν αποτείνεται ο Όθων ο πρώτος, ο επωνομαζόμενος Μέγας. Μέγας γιατί, δεν το ξέρουμε, τον είπανε Μέγα. Όθων λοιπόν ο πρώτος, όπως περιγράφει πολύ ωραία ο Γάλλος ιστορικός Γουστάβος Σλουμπερζέ στο βιβλίο του Νικηφόρος Φωκάς έστειλε έναν επίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη ο οποίος εζήτησε την πριγκίπισσα Θεοφανό κόρη του βασιλέως αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου και της αδελφής του βασιλείου Βουλγαροκτώνου την εζήτησε να την νυμφευθεί με σκοπό να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των Γερμανών και των Ελλήνων ήρθε εδώ ο, στην Κωνσταντινούπολη ο επίσκοπος αυτός ε, τον εδέχθη ο Νικηφόρος και όταν του είπε τι θέλει ότι ο αυτοκράτορ της Γερμανίας ο Όθων και τα λοιπά ζητάει την πριγκίψα τον εκείταξε όπως περιγράφει ο Σλουμπερζέ ο Νικηφόρος στην αρχή είπε δύο λέξεις λατινικές incredibile audito απίστευτο που το ακούω και εν συνεχεία του μίλησε στα ελληνικά και του είπε «Αυτοκράτορ δεν είναι ο Όθων. Ο Όθων είναι αρχηγός βαρβάρων. Αυτοκράτορ είμαι μόνο εγώ. Γιατί να φτάσουν σου θα μείνεις δέκα χρόνια φυλακή». Και τον ρίξαν στις φυλακές.